Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά, παρά να σε ρωτήσω το πώς αισθάνθηκες όταν είδες πια τις βαθμολογίες μπροστά σου. Διότι ήταν και το αποτέλεσμα των κόπων σου. Ναι, ναι. Σίγουρα ήταν μεγάλη χαρά, γιατί βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται. Η δουλειά όλη του χρόνου επιτέλους ευωδόθηκε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Το πρόγραμμα που ακολούθησες πάνω κάτω τη χρονιά που πέρασε, ποιο ήταν? Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα αρκετά, όχι υπερβολικά βέβαια, 2 ώρες περίπου την ημέρα ήταν αρκετά, πιστεύω. Οπότε αυτό είναι και το κλειδί. Κάθε φορά αυτό το πράγμα λέμε και όσοι μαθητές ή υποψήφοι έχουν περάσει από εδώ, υπογραμμίζουν αυτό. Να. Συστηματικό διάβασμα, όχι υπερβολές. Να υπάρχει πρόγραμμα. Τα όνειρά σου για το μέλλον? Πρώτος στόχος είναι να περάσω στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα θα δω που θα με βγάλει. Φαντάζομαι οι γονείς θα είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι. Ναι, είναι και οι δύο πολύ περήφανοι. Τι σου είπαν, ποια ήταν η συμβουλή που σου έδιναν, οι συμβουλές που σου έδιναν, ναι, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς? Να είμαι ψύχρεμη, να μην υπάρχει άγχος. Και ήταν σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο, με τα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι μας, βοηθήθηκες καθόλου ή έδωσες ιδιαίτερη έμφαση και στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια, όπως μοιραία γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια? Βοηθήθηκα και από το σχολείο, αλλά όπως περισσότεροι δούλεψα κυρίως στο φροντιστήριο και στα ιδιαίτερα. Τον εαυτό σου στο άμεσο μέλλον πώς τον σκέφτεσαι? Να φεύγει ενδεχομένως και στο εξωτερικό? Είναι αυτό μέσα στα σχέδιά σου? Επειδή μου αρέσει η ζωή στην Ελλάδα, ίσως να μην φύγω άμεσα στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα αν δεν βρω δουλειά που να είναι ικανοποιητική, θα φύγω κι εγώ στο εξωτερικό. Θα είναι κάτι σαν αναγκαίο κακό δηλαδή? Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Αυτό τώρα που συνέβη φέτος ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Είδαμε έτσι ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας σε πάρα πολλά μαθήματα. Ναι, ναι. Εσύ πού το αποδίδεις αυτό? Ήταν όντως διαφοροποιημένα τα θέματα σε ό,τι αφορά το δίκτυο δυσκολίας σε σχέση με παλιότερα χρόνια? Ναι, ήταν σίγουρα διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές. Ειδικά στη φυσική και στη χημεία μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολα. Τα υπόλοιπα μαθήματα μπορώ να πω ότι τα θέματα ήταν βατά. Παρ' όλα αυτά, είχες και μια εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία στα μαθηματικά, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ναι, με 19,7. Ναι. Άγγιξες το απόλυτο 20. Ναι. Μάλιστα. Υπήρχε κάτι το οποίο σε αποθάρρυνε ή σε έριξε ψυχολογικά σε όλη αυτή την προσπάθεια που κατέβαλες, διότι θέλει και ψυχικές αντοχές. Ναι. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Σίγουρα όλοι έχουμε θέλει περάσει από αυτή. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι που με στεναχώρησε, με αποθάρρυνε. Παρ' όλα αυτά, όταν είδα τα θέματα μπροστά μου, ήταν λίγο αγχωτικό. Αλλά νομίζω ότι ανταπεξήλθα ικανοποιητικά. Η καλύτερη συμβουλή που θεωρείς ότι έχεις να δώσεις σε ένα παιδί που θα μπει φέτος σε αυτή τη διαδικασία, ποια είναι? Να έχει πρόγραμμα και να σκέφτεται ότι οι Πανελλήνιες είναι απλά η πρώτη δοκιμασία της ζωής του, αλλά δεν είναι σημαντικότερη. Και σίγουρα υπάρχει μέλλον και μετά από αυτές. Σίγουρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους στόχους σου. Ευχαριστώ. Και στα όνειρά σου από εδώ να και πέρα καλά. Και σε ό,τι κάνεις.